Για 8 ημέρα και εμείς είμαστε σήμερα στα μπλόκα, στα μεγάλα χωράφια. Έχουμε ξεκινήσει να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, διότι δεν τον σταματήσαμε όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό είχαμε αρκετές κινητοποιήσεις όλο το καλοκαίρι, στην εφορία, στο ΠΚΠ, στην περιφέρεια. Και τώρα πανελλαδικά, είμαστε συντονισμένοι πανελλαδικά με τα μπλόκα Ολυνής της Ελλάδος και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Είμαστε τώρα για 8η ημέρα και η απίστευση του κόσμου, δηλαδή μας στηρίζει η μικρομεσαία αγροτιά, βλέπει το πρόβλημα που δεν πάει άλλο, δηλαδή η πολιτική που εφαρμόζεται εις βάρος μας τέλος έχει δώσει, είναι το τελευταίο που ξεκλειρίζει τη μικρομεσαία αγροτιά και παραδίνει τη γη, τα χωράφια μας, τα σπίτια μας και τις πολυεθνικές για να μας επάρουν εργάτες γης. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αποφασίσει να μην σταματήσουμε και να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Παραμένετε, παραμένετε λοιπόν, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά λέτε παραμένουμε, να το πάω και λίγο πιο πρακτικά για να ξέρει και ο κόσμος να καταλαβαίνει και από όπου μας ακούει ο κόσμος αυτή την ώρα. Κύριε Σταυριανουδάκη, παραμένετε στα μεγάλα χωράφια. Προχωράτε σε αποκλεισμούς σε τακτά χρονικά διαστήματα δρόμων. Ναι, χθες κλείσαμε για μία ώρα, σε 12, όχι μία η ώρα την Εθνική Οδός. Σήμερα έχουμε αποφασίσει 7 η ώρα το απόγευμα να κλείσουμε για μία ώρα το δρόμο. Έχουμε πάρει μετά από σύσκεψη χθες το βράδυ το συλλόγο που συμμετέχουμε, η Ενωτική Ομοσπονδία, πήραμε απόφαση να κλιμακώσουμε αυτή τη βδομάδα τη κινητοποίηση μας, διότι δηλαδή τη μισή ώρα να την κάνουμε μία ή δύο ώρες αναλόγως. Πως 2 ώρες έχουμε αποφασίσει, διότι και αυτό φταίει η κυβέρνηση και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας είπε ο συνάδελφός σας ότι θα υπάρξει μία παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερχανών Αστερουσίων, ότι θα υπάρξουν παραστάσεις διαμαρτυρίας επίσης στα ΚΕΑΟ. Από τη δική σας την πλευρά κάνετε επίσης ανάλογες κινήσεις? Εμείς την Παρασκευή είχαμε πάει στην εφορία Χανίων, είχαμε αποκλείσει την εφορία. Αποφασίζουμε αύριο θα πάμε, αλλά δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε πού, θα δούμε πού θα ανακοινώσουμε. Δηλαδή στα Χανιά θα πάμε, ή σε τράπεζα, ή σε ΟΠΕΚΕΠΕ, ή στο περιφέρεια Χανίων για διαμαρτυρία. Ναι. Και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ακούστε, η μικρομεσαία αγροτιά έχει μπει τώρα στο κάδρο της εξαθλίωσης. Γενικά στην Ελλάδα ό,τι κινείται και ό,τι παράγει έχει μπει στον κάδρο για να καταστραφεί και χωρίς να αντιδράσουμε καθόλου. Εμείς λέμε ότι και οι μελισσοκόμοι, έχουμε αρκετούς μελισσοκόμους. Το καινούριο που είπανε για τις μελισσοκόμους μέχρι 8.000 εισόδημα για να μπορεί να είναι τα βιβλία του εντάξει ο μελισσοκόμος και να μπορεί να λέει ότι είναι μελισσοκόμος. Η μικρομεσαία μελισσοκόμος. Άρα λοιπόν, κύριε Σταυριανουδάκη, απευθύνεται κάλεσμα σε όλους τους μικρομεσαίους, όλες τις παραγωγικές τάξεις να συνταχθούν δίπλα σε αυτόν τον αγώνα το οποίο κάνετε. Αυτό μας λέτε. Στους αγρότες. Μάλιστα. Χθες ήταν και άλλα σωματεία μας. Το μεσημέρι είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση στον Κόμβο εκεί στην Εθνική Οδός. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος που περνούσε, πλησίαζε τα 800 άτομα και παραπάνω. Μάλιστα. Ήταν από σωματεία, από τα Χανιά. Οι Δήμοι έχουν βγάλει, περισσότεροι Δήμοι, ο Δήμος από Κόρωνα, χθες έβγαλε ο Δήμος Φακίων, σήμερα συνεδριάζει ο Δήμος Πλατανιά, έχει βγάλει ο Δήμος Χανίων ψήφισμα συμπαράστασης, έχουν βγάλει στο σύνολο σχεδόν τα σωματεία του νομού Χανίων ψήφισμα συμπαράστασης. Είναι ο Αγροτικός Σύλλογος Πρώιμων Κυπευτικών Κουντούρας, έχει πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έκαμε συμβούλιο και αποφάσισε να συμμετέχει και αυτός μαζί μας με την Ενωτική Ομοσπονδία. Έχει ξεκινήσει
και διότι το βλέπει και ο, όλοι τώρα το βλέπαμε ότι δεν μπορούν να μας λένε ψέματα άλλο. Μάλιστα, και λοιπόν, δεν υπάρχει μόνο δρόμος του αγώνα και της ενότητας, μπορούμε να νικήσουμε και θα νικήσουμε.